Χαίρετε! Γεια σας! Είναι οδηγητικό το απόψινό μας vlog και όπως σας έχω προαναγγείλει το πρωί στο καλημερινό vlog του Λάκη, στο vlog Καλημέρα Λάκη το σημερινό, θέλω να σας μιλήσω για την εμπειρία μου με το σκύλο, για το πώς αντιλαμβάνομαι μέχρι τώρα τη σκυλοεκπαίδευση και πώς έχοντας ένα κατοικίδιο με υπεύθυνο τρόπο μπορεί αυτό να μας βοηθήσει να ζήσουμε καλύτερα τη ζωή μας και να έχει και μια αντικαταθλιπτική δράση. Καταρχάς κάνω μια εισαγωγή για όσους δεν έτυχε να το ακούσουν σε παλιότερα βίντεο ή όσους είναι καινούργιοι στο κανάλι. Είμαι ψυχολόγος, είμαι 46 χρόνων. Στα 36 μου επιτέλους διαγνώστηκα με κατάθλιψη και ξεκίνησα την ενδεδειγμένη αντικαταθλιπτική θεραπεία. Φαίνεται όμως, τώρα πηγαίνοντας πίσω και με την ψυχολόγο που κάνουμε τώρα ψυχοθεραπεία, ότι πάντοτε είχα μια καταθλιπτική τάση. Τώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε διάγνωση για το παρελθόν. Προφανώς ήταν μια δυσθυμική διαταραχή, διαταραχή δυσθυμίας, γιατί πολύ λίγες φορές στη ζωή μου είχα σοβαρά συμπτώματα κατάθλιψης του τύπου να μην μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι ή να μην μπορώ να διεκπεραιώσω τις καθημερινές μου λειτουργίες. Όμως, για μεγάλα χρονικά διαστήματα υπέφερα, κυρίως προτού ξεκινήσω την αντικαταθλιπτική θεραπεία, υπέφερα από δυσκολίες στον ύπνο, είτε υπερυπνίες είτε αϊπνίες, ειδικότερα λίγο καιρό πριν τη διάγνωση οι αϊπνίες είχαν ενταθεί πάρα πολύ. Είχα θέμα με την πρόσληψη τροφής. Στη δική μου την περίπτωση συνήθως έτρωγα περισσότερο από το κανονικό. Σε αυτό φυσικά έπαιξε ρόλο και η ινσουλινοαντίσταση και ο διαβήτης τύπου Β που δεν είχαν διαγνωστεί. Όμως υπήρχαν και περίοδοι στις οποίες είχα ανορεξία. Όχι του στυλ ανορεξία να φτάσω να γίνω ανορεκτική εμφανισιακά, όμως για 3 μήνες, για παράδειγμα, είχαμε τώρα μια περίοδο το 2009 το καλοκαίρι, για 3 μήνες δεν έτρωγα σχεδόν τίποτα. Είχα φοβία με το φαγητό κλπ. Τέλος πάντων, long story short, από τα 36 μου ξεκίνησα αντικαταθλιπτική θεραπεία, ψυχοθεραπεία έκανα από τα 24 μου και κατάφερα να βελτιώσω την ποιότητα ζωής μου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όμως εξακολουθώ να είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω θέμα με κατάθλιψη, έχω διάγνωση κατάθλιψης. Δεν βρίσκομαι σε ύφεση, δεν είμαι σε πλήρη κατάθλιψη, δεν διάγω ένα οξύ καταθλιπτικό επεισόδιο ή δεν έχω τη διάγνωση της μείζωνος κατάθλιψης, όμως δεν είναι και τόσο εύκολο να βρίσκω το κέφι μου, το οποίο όμως το βρίσκω καθημερινά, όπως έχετε προσέξει. Έχω κάποιες μέρες τις οποίες είμαι πιο πεσμένη, έχω κάποιες μέρες τις οποίες είμαι πιο ανεβασμένη, παίζουν ρόλο και οι ορμόνες σε αυτό. Σαφώς, όσοι παρακολουθήσατε το περασμένο Σάββατο το σεμινάριο από τη λύπη στην κατάθλιψη, θα θυμάστε ότι μας είχε μιλήσει η Αριστονίκη και για μια διάγνωση κατάθλιψης που έχει να κάνει με, την προεμινορυσιακή φάση, μια καινούργια διάγνωση από αυτές που έχουν μπει πρόσφατα στο τελευταίο DSM. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ρε παιδί μου, είμαι μια καταθλιπτική σε ανάνυψη. Είμαι μια καταθλιπτική και είμαι καλά, πώς λένε οι ανώνυμοι αλκοολικοί. Είμαι η Θέκλα, είμαι αλκοολική και είμαι καλά. Είμαι η Θέκλα, είμαι καταθλιπτική και είμαι καλά. Λοιπόν, το Μάρτιο, μέσα Μαρτίου επέστρεψα από το ταξίδι στο εξωτερικό και τέλος Μαρτίου τα παιδάκια μου έφεραν στο σπίτι το Λάκι, ένα κουταβάκι. Στο κανάλι έχουμε ένα playlist ολόκληρο αφιερωμένο στο Λάκι που έχει τον τίτλο hashtag Λάκι, γραμμένο το λάμβδα με κεφαλαίων. Και το κι, το ι με υψηλόν, γιατί είπαμε το όνομα του σκύλου είναι από τα αρχικά των ονομάτων των παιδιών μου, Λάζαρος και Κυριακή. Μου έφεραν το σκύλο, μου βάφτισαν το σκύλο και μου έδωσαν το σκύλο. Ο απότερος σκοπός τους ήταν να με κρατήσουν στην Κύπρο, γιατί κατάλαβαν ότι είχα τάσεις φυγής. Ήρθε το σκυλί στη ζωή μου. Μέσα στο playlist για το σκύλο υπάρχει και ένα βίντεο που είχα κάνει την πρώτη εβδομάδα που είχε έρθει ο σκύλος. Ήρθε το σκυλί στη ζωή μου και έφερε τα πάνω κάτω.
Τον είχα για 40 μέρες, 42 μέρες κατά ακρίβεια. Και τον μεγάλωνα όπως δεν ήξερα, γιατί όντως δεν ήξερα από σκύλους. Και στις 42 μέρες πήγε για εκπαίδευση, όπου κάθισε εκεί πέρα από τις 12 Ιουνίου, από τις 12 Μαΐου μέχρι και τις 14 Ιουνίου, που επέστρεψε πριν δύο μέρες δηλαδή, θριαμβευτικά στο σπίτι. Λοιπόν, το πρώτο χρονικό διάστημα που είχα το κουτάβι, επειδή δεν ήξερα πώς να μεγαλώσω ένα κουτάβι, του συμπεριφερόμουν σαν να ήταν παιδί. Με αποτέλεσμα να το έχω συνεχώς μαζί μου, να κάθομαι στο γραφείο να κάθεται στα πόδια μου, να κάθομαι στον καναπέ να κάθεται δίπλα μου, να κάθομαι στο γραφείο να μασουλάει παντόφλες, να κάθομαι στο γραφείο να τρώει το σκαμπό που είχα στα πόδια μου, να πηγαίνω να κοιμηθώ, είχα το κρεβατάκι του δίπλα από το δικό μου, να ξαπλώνει δίπλα μου, κάθε τρεις και λίγο να σηκώνεται, να πηγαίνει να πίνει νερό, να κατουράει, να ξανάρχεται. Δεν με ενοχλούσε στον ύπνο, για να είμαι ειλικρινής, το παιδί ήταν αισθαντικό. Το πρωί που ξυπνούσε, έχουμε πάρα πολλά βίντεο, καλημέρα Λάκη, με την ημερομηνία της εκάστοτε μέρας που το βγάζαμε, ήταν γλυκύτατος. Μετά όμως ξεκινούσε μια ιστορία στην οποία, επειδή εγώ δουλεύω από τον υπολογιστή, πρέπει να κάνω τα βίντεο, κάνω κάποιες συναντήσεις μέσω Skype κλπ. Ήταν ένα θέμα ο σκύλος, ο οποίος ήθελε προσοχή, επειδή έτσι τον είχα μάθει εγώ να είναι συνέχεια μαζί μου, προσκολλημένος επάνω μου. Όταν εγώ έδινα προσοχή σε κάτι άλλο, έπαιζε και μασούλαγε διάφορα πράγματα. Όταν έφευγα από το σπίτι, τον άφηνα σε ένα αρκετά μεγάλο χώρο, με κλειστές τις πόρτες του υπνοδωματίου μου, του σαλονιού, του δωματίου της κόρης μου, του μπάνιου και του πλυσταριού. Σε εκείνο το χώρο όμως, τον είχα κάνει dog proof, έτσι νόμιζα. Είχαμε και δύο περιστατικά, στο οποία έλειψα από το σπίτι. Το ένα περιστατικό ήταν όταν είχε η Κυριακή το αυτοκινητικό ατύχημα. Το άλλο περιστατικό ήταν 2-3 μέρες πριν πάει στην εκπαίδευση που είχαμε πάει με την Κυριακή για ψώνια και καθυστερήσαμε λίγο περισσότερο. Με αποτέλεσμα να έρθουμε και να βρούμε το σπίτι γης μαδιά μου. Δεν έκανε ιδιαίτερα μεγάλες ζημίες, όμως ήταν φανερό ότι είχε ανησυχία το παιδί. Είχε μια φάση που είχε μαδίσει όλα τα χαρτομάντιλα σαν να κοίτα στα μπουζούκια. Είχε μασίσει ότι οι παντόφλες είχαν βρεθεί έξω. Είχε επιδείξει πάνω στα ράφια που έχω τα παπούτσια και κατέβασε παπούτσια κλπ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν ήταν καλό ούτε για μένα ούτε για εκείνον. Ανήσυχο το σκυλί. Δηλαδή καθόμασταν το βράδυ να δούμε μαζί τηλεόραση, καθόταν στον καναπέ δίπλα μου, σηκωνόμουν εγώ να πάω στην ταλίτα, πίσω μου σκύλος. Σηκωνόμουν να πάω να βάλω νερό, πίσω μου σκύλος. Οποιαδήποτε κίνηση έκανα, πίσω μου σκύλος. Δεν ούτε και ο ίδιος μπορούσε να ξεκουραστεί και να χαλαρώσει. Ή ξαπλώναμε να κοιμηθούμε στο δωμάτιό μου, περνούσαν απ' έξω ο Λάζαρος η Κυριακή, μπορεί να έρχονταν η Κυριακή απ' έξω με μια φίλη της, έξω σκύλος, ξανά μέσα ο σκύλος, έξω σκύλος, ξανά μέσα ο σκύλος, το κρεβάτι μου δεν ανέβαινε. Αυτό τουλάχιστον το έχει καταλάβει τον καβό το μυαλό μου και είπα δεν θα ανεβάσω το σκύλο στο κρεβάτι γιατί μετά δεν θα κοιμόμαστε καλά, είναι και σκυλί το οποίο θα μεγαλώσει πολύ και θα ροχαλίζει κιόλας φαντάζομαι. Θα κάνει διάφορους θορύβους, θα βγάζει και διάφορες μυρωδιές. Και επειδή γενικά δεν είναι καλή ιδέα να κοιμάσαι με το σκύλο, κατά τη γνώμη μου, μιλάω για τη γνώμη μου τώρα. Όσοι κοιμάστε με το σκύλο σας ή όσοι κοιμάστε με το σκύλο σας, δικαιούστε να το κάνετε εφόσον το επιλέγετε. Λοιπόν, καθόμουν να φάω το σκυλί να πετάγεται στα πόδια μου πάνω στο τραπέζι, να θέλει να φάει από το φαγητό. Κάποια βασικά μου τα είχε πει η Κυριακή στην αρχή, ότι που είχε ακούσει από φίλους της που έχουν σκύλο. Εκπαιδευμένο σκύλο, ότι ο σκύλος τρώει μια φορά τη μέρα, ότι δεν του δίνουμε από το μαγειρευτό φαγητό. Εγώ παραδέχομαι ότι τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες πρωτού φύγει η εκπαίδευση, του δίνα και από το μαγειρευτό φαγητό. Και γενικά είχαμε μια αριθμία μέσα στο σπίτι, μια αναρχία. Συνειδητοποίησα ότι εγώ λειτουργούσα ως μαμά ελικόπτερο. Συνεχώς πάνω από το παιδί προσπαθώντας να το σώσω, να το διασώσω κτλ. Κτλ. Έτρωγε συνέχεια ένα σωρό μαλακίες και φαγητά από αυτά που έτρωγα εγώ. Του παίρνα ένα σωρό κεραστικά, ένα σωρό από αυτά που είναι για τα δόντια. Του δίνα φαΐ για να σιωπήσει, δηλαδή εκπαίδευα το σκύλο μου στο να έχει διατροφική διαταραχή. Διαταραχή που απέκτησε ούτως ή άλλως, αφού εγώ ήμουν διαβητική, μπορεί να σηκωθώ να πω στην τουαλέτα το βράδυ, πάνω και ο Λάκης κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, είχα φτάσει σε μια απόγνωση εξαιρετικής κούρασης.
απολάμβανα την παρέα του, απολάμβανα τη γλυκύτητα του και την τρυφερότητα του, όμως οτιδήποτε. Θυμάμαι να είμαι στο κρεβάτι, να σκέφτομαι ότι πρέπει να πω στην τουαλέτα και να ξαναεπιστρέψω στο κρεβάτι και να μην σηκώνομαι, γιατί λέω τώρα άμα σηκώθω θα σηκωθεί και αυτός και θα έρθει από πίσω μου και μετά θα τον έχω να τρέχει έξω πίσω μου, θα με περιμένει έξω από την πόρτα της τουαλέτας, στη διαδρομή θα αρπάξει και κάτι, γενικά ας πούμε ήταν. Το σκυλί όταν ήρθε είπαμε πως ήταν λαμπρατόρ cross, δηλαδή όχι καθαρό αιμό, ημίαιμο, δεν ξέραμε με τι άλλο. Τώρα στην πορεία από ό,τι φαίνεται μετά που τον είδε και ο Αλέξης ο εκπαιδευτής μας, λέει πρέπει να έχει και λύκο μέσα και λυκό σκύλο μέσα και γερμανικό ποιμενικό ίσως. Είναι το παιδί μας, είναι με πλούσιο γονιδιακό παρελθόν. Λοιπόν, θυμάστε όσοι είστε εδώ στο κανάλι ότι εγώ ήμουν πολύ εναντίον του να πάω το σκυλί για εκπαίδευση και να μείνει το σκυλί μακριά από το σπίτι. Παραδέχομαι ότι προσκολήθηκα πάνω στο σκυλί. Παραδέχομαι ότι συνεξαρτήθηκα με το σκυλί. Ναι, και αυτό συνεξαρτήθηκε μαζί μας, τα δύο συνεξαρτημένα πλάσματα. Με δύσκολη ζωή. Είχα βρει έναν εκπαιδευτή ο οποίος θα ερχόταν στο σπίτι. Ο άνθρωπος μου είπε: προτιμώ να έρθετε εδώ στο χώρο μου κλπ. Κλπ. Εγώ του είπα: όχι, να έρθει στο σπίτι και θα σε πληρώσω όσα θες. Έκλεισε ο άνθρωπος να έρθει στο σπίτι. Τελικά τη μέρα που θα ερχόταν στο σπίτι, ήταν Μεγάλη Δευτέρα, ξεκίνησε ένα lockdown που είχαμε στην Κύπρο πριν από το Πάσχο. Οπότε ακυρώθηκε. Στο ενδιάμεσο η κατάσταση είχε γίνει πολύ δύσκολη. Ήμουν εξαιρετικά κουρασμένη, εξαιρετικά ταλαιπωρημένη. Οπότε μου λέει: Κυριακή, κοίταξε. Σου έχω πει από την αρχή για τον Αλέξη. Είπαμε ότι ο Αλέξης, ο Παπαϊωάννου, που έχει το κέντρο συμπεριφορικής εκπαίδευσης σκύλων King of Dogs στην Αγία Βαρβάρα, κοντά στη Λευκοσία, ένα χωριό, είναι πρόσκοπος και είναι και η Κυριακή πρόσκοπος και όλοι οι πρόσκοποι γνωρίζονται μεταξύ τους. Μου λέει: Κυριακή, σου είπα εγώ να πας στον Αλέξη, ο οποίος έχει εκπαιδεύσει και το σκύλο του Τάδε και το σκύλο της Τάδε κλπ. Και είναι όλοι πολύ ευχαριστημένοι μαζί του και εσύ δεν μ' ακούς. Βρέθηκα σε απόγνωση και πάω στον Αλέξη. Έχετε και το βίντεο που είχα πάει την πρώτη φορά στον Αλέξη και πάω με σκοπό να πείσω τον Αλέξη, να μην αφήσω εγώ το σκύλο μου εκεί, να πηγαίνουμε και να ερχόμαστε, να έρθει ο Αλέξης σπίτι μας κλπ. Πάμε στον Αλέξη. Ο Αλέξης είναι ένας τύπος που είναι τύπος. Είχε έρθει μια Κυριακή, μου λέει: όχι να πας τώρα και να τσακωθείς με τον Αλέξη. Μου λέει: γιατί να τσακωθώ εγώ με τον Αλέξη. Μου λέει: ο Αλέξης είναι σαν εσένα περίπου. Δηλαδή τι. Μου λέει: είναι δυναμικός, έχει τις απόψεις του, δεν ακούει τι του λένε οι άλλοι. Με την έννοια ότι δεν κάνει τα χατήρια των πελατών του, σου λέει: αυτό είναι και άμα θες κάνω και άμα θες μην το κάνεις. Πήγαμε στον Αλέξη, καθίσαμε εκεί στον Αλέξη, λέει: τι φέρατε το σκύλο? Εγώ σας είπα να έρθετε χωρίς το σκύλο. Είχε δίκιο ο Αλέξης, γιατί και η δαιμόνα σκύλου είναι που χρειάζεται εκπαίδευση περισσότερο και λιγότερο σκύλος. Μας κάθισε ο Αλέξης εκεί μία ώρα, μου έκανε βασικά εμένα μία διάλεξη περί σκυλίσιας ζωής κλπ. Να μου εξηγήσει κάποια πράγματα. Εγώ τα μισά κατάλαβα εκείνη τη μέρα, είδαμε και το σκυλί και κλείσαμε ραντεβού για να πηγαίναμε να τον πάρουμε το Λάκη να μείνει εκεί στον Αλέξη μετά το Πάσχα, γιατί θα έκανε μετά το Πάσχα το εμβόλιο του το τρίτο και πρέπει να περάσει και μια εβδομάδα. Άρα πήγαμε την καθαρά Μεγάλη Δευτέρα στον Αλέξη και το Λάκη τον πήγαμε δύο εβδομάδες μετά. Το δεύτερο μισό του βίντεο γυρίζεται δύο ώρες μετά, γιατί κατέβηκα στο γιατρό, στο φαρμακείο κλπ. Όλα καλά. Πάμε πίσω στην αφήγησή μας. Έτσι, 12 Μαΐου, ο Λάκη πήγε στον Αλέξη και ξεκίνησα κι εγώ να πηγαίνω Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στον Αλέξη για εκπαίδευση. Για εκπαίδευση και δαιμόνα σκύλου. Ο σκύλος, ο Λάκη, έμεινε στον Αλέξη. Έχει ειδικά δωμάτια, είχε ξενοδοχείο σκύλων Αλέξης εκεί, που συνήθως φιλοξενεί τα σκυλιά του, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί εκεί και τους είναι οικείος ο χώρος. Για τις πρώτες τρεις εβδομάδες δεν με άφηνε να δω το Λάκη. Εγώ λύσαξα, θέλω να δω το Λάκη, θέλω να δω το Λάκη, μου στέλνει φωτογραφίες καμιά φορά. Δυόμιση εβδομάδες ή τρεις, τέλος πάντων, τον πρώτο καιρό δεν με άφηνε να δω το Λάκη, γιατί μου είπε: πρέπει να εκπαιδευτεί ο Λάκη να μάθει ότι εδώ είναι το δωμάτιό του που κοιμάται. Μέσα στο δωμάτιο του που κοιμάται και που ξεκουράζεται και που χαλαρώνει, δεν κατουράζει, χέζει, μόνο τρώει την ώρα που θα φάει. Να μάθει ότι την τουαλέτα την κάνει έξω. Ο Αλέξης είχε αυτή τη φιλοσοφία με την οποία συμφωνώ και εγώ πάρα πολύ, ότι
Δεν είναι καλή ιδέα τα σκυλιά μας να τα βγάζουμε έξω για να χέσουν και να κατουρίσουν, συγγνώμη για την έκφραση, στη βόλτα τους, ότι η βόλτα είναι ιερή, ότι είναι μια πολύ ωραία στιγμή της μέρας, η καλύτερη στιγμή της μέρας. Θυμάμαι ότι χαρακτηριστικά μου είχε πει ο Αλέξης, καλύτερα να μείνει νηστικός και πεινασμένος ο σκύλος, νηστικός, πεινασμένος και διψασμένος και να πάει βόλτα, παρά να τον ταΐσει, να τον ποντίσει και να μην πάει βόλτα. Τόσο σημαντική είναι η βόλτα, το περπάτημα, η έξοδος. Είναι πολύ σημαντική για την ψυχολογία του σκύλου, για την ψυχική υγεία του σκύλου και την ευεξία του σκύλου και επίσης και για την ψυχική υγεία και ευεξία του κηδεμόνα σκύλου, τη σκυλομαμά σε αυτή την περίπτωση. Χθες πήγαμε την πρώτη μας βόλτα και ήταν καταπληκτικά. Νομίζω σας το λέω και στο πρώτο μισό του βίντεο. Λοιπόν, μου είπε, επειδή εσύ δεν γνώριζες από σκυλιά και συμπεριφερόσουνα στο σκυλί σαν να ήταν βρέφος, το σκυλί έχει συνδεθεί μαζί σου με έναν τρόπο εξαρτητικό. Αν σε δει τώρα αυτές τις πρώτες 2-3 εβδομάδες που εκπαιδεύεται, θα τον μπερδέψεις και δεν θα μπορεί να μάθει τη ρουτίνα που του μαθαίνουμε εδώ. Εν τω μεταξύ, ήμουν απόλυτα σίγουρη για το well-being του Λάκη, για το γεγονός ότι ο Λάκη περνούσε καλά, γιατί πήγαινα 3 φορές τη βδομάδα τις πρώτες 2 εβδομάδες εκεί. Στον ίδιο χώρο, είναι πολύ μεγάλος ο χώρος του Αλέξη, είναι στην Αγία Βαρβάρα, ένα αγρόκτημα, Αλέξης Παπαϊωάννου, είναι, δεν ξέρω πόσα χτάρια είναι, είναι μεγάλος χώρος. Δεν έβλεπα εγώ τον Λάκη, αλλά ήμουνα δίπλα από το χτίριο που ήταν ο Λάκη, οπότε αν ο Λάκη μου έκλαιγε θα τον άκουγα. Γιατί αναγνωρίζω τη φωνή του Λάκη όταν κλαίει. Όπως όλοι αναγνωρίζουμε τις φωνές των κατοικιδίων μας, των παιδιών μας όταν κλαίνε. Για χαρά ήταν το παιδί μου, έβλεπα άλλα παιδιά εκεί, γιατί είχε και άλλους εκπαιδευόμενους ο Αλέξης και είχε πολύ πλάκα Κυριακή, μου λέει θα πας να βρεις τους συμμαθητές σου. Ναι, πήγαινα και έβρισκα τους συμμαθητές μου, ήταν και άλλοι εκεί πέρα που εκπαιδεύοντα. Ένας φίλος μου κιόλας εκπαιδεύεται εκεί, ο Κινέζος, ο Γιώργος, ο τραγουδιστής, εκπαιδεύει το σκύλο του, εκπαιδεύεται και αυτός και ο σκύλος του. Ο Κινέζος είχε πάει μετά από μας. Που την τελευταία φορά που τον είδαμε, έλεγε Γιώκο, λένε Γιώκο το σκύλο του. Γιώκο μου, έλα γέ μου, να φύγουμε, του φώναζε. Και αυτός έτσι περνούσε δύσκολα που δεν τον έβλεπε. Αλλά όταν πέρασαν οι πρώτες 3 εβδομάδες, τις οποίες πήγαινα 3 φορές την εβδομάδα, εκπαιδευόμουν μαζί με τα σκυλιά, πρώτα τα πλαστικά του Αλέξη και μετά τα αληθινά σκυλιά του Αλέξη. Έχουμε βιντεάκι στο playlist με αυτά. Μου εξηγούσε ο Αλέξης με κάθε λεπτομέρεια, με κάθε υπομονή. Πραγματικά, Αλέξη μου, απορώ πως έχεις την υπομονή και τα λες σε όλους και τα λες και τα ξαναλες μέχρι να τα εμπεδώσουμε. Μου εξηγούσε να καταλάβω πως λειτουργεί ο εγκέφαλος ενός σκύλου, πως οι σκύλοι δεν είναι όπως τους ανθρώπους, έχουν μεν συναισθήματα, έχουν μεν χειριστικότητα, έχουν μεν κάποια χαρακτηριστικά που μοιάζουν με ανθρώπινα, αλλά δεν είναι άνθρωποι, είναι σκυλιά. Και ότι τα σκυλιά έχουν διαφορετική λειτουργικότητα από εμάς τους ανθρώπους και ότι κάνουμε ζημιά στα ζώα μας όταν τους συμπεριφερόμαστε σαν να είναι άνθρωποι. Μου εξήγησε και το κατάλαβα ότι όλες αυτές οι τσιριχτές φωνές που έβγαζα στο Λάκη μου, μόλις τον έβλεπα, όλες αυτές οι αναστατωτικές, Λάκη μου, Λάκη μου, Λάκη μου, όλα αυτά που του έκανα, ότι αναστάτωναν το σκυλί και δεν το άφηνα να κρατήσει την ηρεμία του. Και μετά ήταν πολύ φυσιολογικό το σκυλί να πηδάει απάνω μου και να με γρατζουνίζει, να προσπαθεί να με δαγκώσει. Μου εξήγησε ότι τα σκυλάκια τα οποία μεγαλώνουν φυσιολογικά με τη μαμά τους τη σκύλα, ότι όχι αυτή τη σκύλα την ανθρώπινη, τη σκύλα τη σκυλίσια, με τη σκύλα τη σκυλίσια, ότι η σκύλα, η σκύλα, η θηλυκή σκύλα άμα γεννήσει, τον πρώτο καιρό έχει τα κουτάβια μαζί της και τους μαθαίνει πώς να ζουν και όταν πρέπει να τους θυμώσει τους ταγκώνει εδώ ελαφριά στο λαιμό. Μου έχει δείξει όλη τη διαδικασία, μου την έχει εξηγήσει ο Αλέξης και κατάλαβα και γιατί το σκυλί έκανε τα πράγματα που έκανε, που εγώ νόμιζα ότι ήταν θυμωμένος μαζί μου, για παράδειγμα όταν μου δάγκωνε ελαφριά το χέρι ή το ένα ή το άλλο. Τέλος πάντων, εγώ δεν είμαι κυνηγαγωγός, δεν είμαι ειδική. Καταθέτω εδώ την εμπειρία μου ως μία ψυχολόγος, άσχετη από σκύλους, η οποία εκπαιδεύτηκα στον πρώτο κύκλο μαθημάτων, ο οποίος είναι ο κύκλος της εμπιστοσύνης. Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων είναι ο κύκλος του σεβασμού, θα τον κάνουμε αργότερα και εννοείται ότι θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό, για το τι μάθαμε. Λοιπόν, πήγαινα εγώ εκεί πέρα στα σκυλιά, με έμαθε ο Αλέξης πώς να χρησιμοποιώ το λουρί, εκείνο το συγκεκριμένο λουρί που δεν χρειάζεται να έχει κολάρο ο σκύλος και που έχει συγκεκριμένη λειτουργικότητα. Έμαθα να το χρησιμοποιώ πρώτα πάνω στα πλαστικά ομοιώματα σκύλων.
Μετά άρχισε να το χρησιμοποιώ πάνω στα γλυκύτατα σκυλιά του Αλέξη, τα οποία είναι οι καλύτεροι δάσκαλοι. Τόσο ήρεμα και γλυκά σκυλιά, πάρα πολύ ήρεμα. Εν τω μεταξύ έχει μια σκυλίτσα εκεί που μοιάζει πολύ στολάκι. Και μου λέει ο Αλέξης σε κάποια φάση θα σου τη δώσω αυτήν, να την πάρεις και θα καταλάβει κανείς πως δεν είναι ο Λάκη. Η μόνη διαφορά που έχει αυτή με το Λάκη είναι στο χρώμα των ματιών, που έχει άλλα χρώμα μάτια. Λοιπόν, όταν εγώ εκπαιδεύτηκα πάνω στα σκυλιά εκπαίδευσης και πάνω στα πλαστικά στην αρχή και μετά στα σκυλιά εκπαίδευσης, και όταν εκπαιδεύτηκε και το παιδί μας, μου λέει ο Αλέξης, τώρα είστε έτοιμοι να κάνετε μαζί εκπαίδευση. Οπότε, τις τελευταίες δύο εβδομάδες πήγαινα κάθε μέρα σχεδόν και κάναμε εκπαίδευση με το Λάκη. Σας έχουμε δείξει βίντεο που κάναμε εκπαίδευση. Πώς να περπατάμε, πώς να πηγαίνουμε στην τουαλέτα, πώς να χαλαρώνουμε, να σβήνουμε, πώς να μπαίνουμε στο δωμάτιό μας. Και όταν τα πετύχαμε και τα 4-4 στα 4, μετά πήγαμε και βόλτα εκτός του χώρου εκπαίδευσης. Πήγαμε 3 φορές βόλτα εκτός και μας έδωσε ο Αλέξης τις ευλογίες του την προηγούμενη Δευτέρα, ενώ θα τον έπαιρνα Τρίτη, πήγα τη Δευτέρα και μου λέει βρε είστε έτοιμοι, φύγετε. Και πήρα το σκυλί και επέστρεψα στο σπίτι και ανακαλύπτω ότι το σκυλί, ο Λάκη, έχει μάθει πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχει μάθει να περπατάει ορθά, να περπατάει. Να περπατάει δίπλα μου, να είναι στα αριστερά μου, να κρατάω εγώ το λουρί με το σωστό τρόπο όπως μου έχει δείξει ο Αλέξης, να με εμπιστεύεται ο σκύλος, να περπατάει και να με κοιτάει, αντί να κοιτάει κάτω. Χθες πήγαμε 6 χιλιόμετρα περπάτημα και το σκυλί δεν ενοχλήθηκε καθόλου, δεν κουράστηκε καθόλου, δεν σταμάτησε καθόλου. Σε κάποια φάση που σταμάτησα εγώ να απαντήσω το τηλέφωνο, σταμάτησε έτσι ήρεμα, υπομονετικά, με περίμενε εκεί στο πλάι, με κοιτούσε. Ξαναξεκινήσαμε. Σε κάποια φάση πήγαμε στα σκοτεινά, του άναψα το φακό του κινητού, ήταν ευχαριστημένος ο Λαγκούλης. Και επέστρεψε πίσω, κατακουρασμένος, πήγε τουαλέτα, ήπιε νερό και κοιμήθηκε. Επίσης ο Λάκη έχει μάθει να μπαίνει μέσα στο δωμάτιό του. Το οποίο το δωμάτιό του που το ονομάζεται κάποιο κλουβί. Και είδα ένα σχόλιο χθες που έγραφε είναι κρίμα το μωρό να είναι στο κλουβί κλπ. Κλπ. Υπάρχει λόγος που το δωμάτιο του παιδιού είναι λιτό και απέριτο. Το μόνο που μπορεί να του βάλω μέσα όταν φεύγω σαν τώρα πουλί, που του έχω βάλει μέσα το κόκκαλο για να μασάει και τα δόντια του. Το κόκκαλο το ειδικό. Ο λόγος που είναι λιτό και απέριτο το δωμάτιο του σκύλου, έτσι το ονομάζουμε εμείς, δωμάτιο, το crate στα αγγλικά, είναι γιατί οι σκύλοι χρειάζονται ένα περιβάλλον σαν φωλίτσα, το οποίο να έχει ελάχιστα ερεθίσματα ώστε να μπορούν να χαλαρώσουν, να ερεμήσουν και να ξεκουραστούν. Και όπως μου εξήγησε ο Αλέξης, τα σκυλιά κανονικά κοιμούνται 12 ώρες τη μέρα. Εγώ το σκυλί μου με αυτόν τον τρόπο ζωής που έχω, που τον είχα προηγουμένως δεμένο στο βρακοζώνη μου που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, αν δεν κοιμόταν το πολύ 6-7 ώρες που κοιμάμαι εγώ. Άρα ο άνθρωπος ήταν συνεχώς κουρασμένος, συνεχώς αναστατωμένος, καθόμασταν μαζί στον καναπέ, μόλις σηκωνόμουν εγώ από τον καναπέ, σηκωνόταν και αυτός κλπ. Τώρα αυτά τελείωσαν. Ο Λάκη ξέρει ότι την ώρα που κοιμάται θα είναι στο δωμάτιό του, την ώρα που η μαμά του θα δουλεύει θα είναι πάλι φυλαγμένος στο δωμάτιό του που κάθεται ήρεμος κάτω από το κλιματιστικό. Έχει το καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού. Το καλύτερο δωμάτιο του σπιτιού έχει το αγόρι μας. Όχι, πρώτα η Κυριακή έχει το καλύτερο δωμάτιο, μετά ο Λάκη, μετά ο Λάζαρος και τελευταία εγώ. Λοιπόν, έχει ένα πολύ ωραίο χώρο εκεί πέρα. Ξέρει ότι θα κοιμάται ήρεμος, ότι θα ξεκουράζεται. Χθες που δούλευα στον υπολογιστή, με άκουγε που μιλούσα, ήταν στο δωμάτιο του, είχα ανοιχτή την πόρτα από το σαλόνι που είναι το γραφείο μου στο βάθος του σαλονιού και αυτός καθόταν εκεί στο δωμάτιο του και με κοιτούσε και ένιωθε ήρεμα και άπλωνε πίσω, κοιμόταν, ξυπνούσε, ήρεμα ο άνθρωπος. Ξέρει ότι θα βγει για να πάει στην αυλή για τουαλέτα. Μόνο όταν τον έφερα, δύο φορές μόνο του ξέφυγαν και κατούρισε μέσα στο δωμάτιό του, τα καθαρίσαμε. Και μετά, επειδή έδειξα επιμονή και υπομονή όπως μου έχει διδάξει και με έχει εκπαιδεύσει ο Αλέξης, οδηγηθήκαμε στο να μην λερώνει το δωμάτιό του. Και σήμερα, αυτό που σκεφτόμουν το πρωί που ξύπνησα και γι' αυτό είπα να σας κάνω αυτό το βίντεο, για την αντικαταθλιπτική δράση που μπορεί να έχει η συγκατοίκηση με ένα σκυλί. Φτάνει ο άνθρωπος με κατάθλιψη, οι μετάσεις κατάθλιψης ή ο άνθρωπος που είχε κατάθλιψη και την είχε ξεπεράσει αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να την ξαναπάθει, φτάνει να έχει χρόνο
δυνάμεις και αποφασιστικότητα να δουλέψει μαζί με το σκύλι. Γιατί το να έχει σκυλί σημαίνει ευθύνη. Και σημαίνει ότι πρέπει τουλάχιστον, ειδικά όταν είναι κουτάβι, 3 ώρες καθημερινά από το χρόνο σου να τις αφιερώνεις στο σκυλί, να ασχολείσαι μαζί με το σκυλί. Και λίγες λέω για κουτάβι. Φίλες μου που έχουν μεγαλύτερα σκυλιά μου λένε ότι 1 ώρα τη μέρα χρειάζεται να ασχοληθούν με τα σκυλιά. Και όταν λέμε να ασχοληθούν, εννοούν να είναι μαζί τους, να είναι όλη τους η προσοχή πάνω στα σκυλιά. Για να μας δώσει το σκυλί, πρέπει να πάρει κιόλας. Είναι παντελώς ανεύθυνο να παίρνουμε ένα σκυλί όταν δεν έχουμε το χρόνο, την ενέργεια, τις δυνάμεις, τις ψυχικές και τις σωματικές να ασχοληθούμε μαζί με το σκυλί. Αν δεν μπορούμε να το βγάζουμε βόλτα, αν δεν μπορούμε να το βγάζουμε στην τουαλέτα όσες φορές χρειάζεται. Εγώ τώρα το βγάζω 5-6 φορές τη μέρα. Μετά θα χρειάζεται λιγότερο, μου είπε ο Αλέξης, αλλά έχω έγνοια κάθε 2-3 ώρες και το βγάζω. Έχω ανακαλύψει κιόλας χθες ότι αυτός έχει βρει και έναν τρόπο να με ειδοποιεί ότι θέλει να πάει στην τουαλέτα. Κουνάτι, χτυπάει την ουρίτσα του εκεί στο δωμάτιο του με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Πάω, του ανοίγω και πάει τρέχοντας προς την πόρτα. Ανοίγουμε την πόρτα, πάει στην τουαλέτα, κατουράει το παιδί, πίνει νερό, έρχεται πίσω. Πράγμα το οποίο για μένα ήταν αδιανόητο ότι θα μπορούσε το δικό μου το σκυλί, το δικό μου το παιδί να κάνει αυτό το πράγμα. Και όμως το έμαθε. Φαντάζομαι ότι το έμαθε, γιατί εκεί που ήταν δεν ήταν μόνος, είχε και συμμαθητές. Δεν είχα μόνο εγώ συμμαθητές στους άλλους σκυλοκυδεμόνες, είχε και αυτός συμμαθητές στους άλλους σκύλους. Και παρατηρούσε ότι είμαστε όλοι εδώ, ο καθένας στο δωμάτιό του, τρώμε μέσα στο δωμάτιό μας, βγαίνουμε έξω, κάνουμε έξω την τουαλέτα μας, πίνουμε το νερό μας, παίζουμε στην αυλή, ερχόμαστε πίσω, μπαίνουμε ξανά στα δωμάτια μας. Είχε μάθει το σκυλί. Και είναι ευχαριστημένο και νιώθει και ασφαλές επειδή έχει σταθερό πρόγραμμα. Και αυτό που με εξήγησε ο Αλέξης είναι ότι πρέπει τις πρώτες 30 μέρες αυτές, δηλαδή μέχρι τις 12 Ιουλίου που έχουμε το Λάκι, πρέπει να έχουμε πολύ σταθερό πρόγραμμα, κάθε μέρα βόλτα, τις ίδιες ώρες να βγαίνει έξω, αν θα λείψω να λείψω τις ίδιες ώρες, ούτως ώστε να μην νιώσει ανασφάλεια και να μάθει ότι αυτή είναι η ρουτίνα του. Αυτό που παρατήρησα εγώ σήμερα το πρωί είναι ότι ενώ συνήθως σηκώνουμε κατά τις 10 με 1000 ζόρια, χθες το βράδυ κοιμήθηκα στις 1, σηκώθηκα από τις 8.30 το πρωί με πολύ όρεξη. Ναι, εγώ που με τίποτα δεν σηκώνουμε το πρωί. Με πάρα πολύ όρεξη. Η πρώτη μου δουλειά ήταν να βγάλω το σκύλο, να βγάλω το Λάκι έξω να πάει στην τουαλέτα. Πήγε ο Λάκι στην τουαλέτα, πήγα και εγώ στην τουαλέτα, έκανα καφέ και καθίσαμε στη βεράντα. Μετά που κάναμε αγάπες, καθίσαμε στη βεράντα έτσι ήρεμα και ωραία. Αυτός απασχολιόταν με το κόκαλό του. Την ώρα που σας κάνω το βιντεάκι, μετά το βιντεάκι, ναι. Εγώ κάθισα να διαβάσω το βιβλίο 21 γραμμάρια, αυτό που μου είχε στείλει η κοπέλα. Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο του βιβλίου, τέλος πάντων. Και έχω διαβάσει 2 κεφάλαια. Είχε πάρα πολύ καιρό να έχω όρεξη να καθίσω στη βεράντα και να διαβάσω βιβλίο. Άλλα εκείνα που διαβάζω για τη δουλειά, που αυτά που μου στέλνει η Αριστονίκη, τα διάφορα δημοσιεύματα, τις διάφορες καινούργιες έρευνες κτλ. Ή το υλικό που διαβάζω για τα σεμινάρια και για τις ομάδες ψυχοθεραπείας που κάνουμε, άλλο εκείνο. Κάθισα με όλη μου την όρεξη να διαβάσω το βιβλίο, έκανα και τον καφέ μου, ο Λάκη ούτε πείραζε τις παντόφλες μου, ούτε ερχόταν κατά πάνω μου, ούτε πήγαινε με δαγκώσει, ένιωθε ασφαλής και χαρούμενος, έγλυφε το κόκαλό του, δείτε εδώ μια φωτογραφία. Και μετά όταν ήπια τον καφέ μου και τελείωσα, του λέω πάμε να ξεκουραστείς. Πάει χαρούμενος, μπαίνει στο δωμάτιό του κανονικά ο άνθρωπος, κλείνει την πόρτα, ετοιμάζομαι να φύγω, τον χαιρετώ. Κύριος. Και τώρα έχω αγοράσει, τώρα που πιστεύω σπίτι, έχω αγοράσει μια κάμερα για κατοικίδια. Είναι κάμερα για το σπίτι αυτή, η οποία ενώνεται με το διαδίκτυο και ενώνεται και με το ρεύμα. Και όταν φεύγεις από το σπίτι, έχεις την κάμερα εκεί, έχει κατεβάσει την εφαρμογή στο κινητό σου, μπαίνεις στο κινητό σου και βλέπεις την κάμερα, θα βλέπεις το δωμάτιο του Λάκη και του μιλάς κιόλας και σε ακούει και καθουσιάστηκε ο Λάζαρος τώρα που έστειλα μέσα στο family chat στη συζήτηση με τον τίτλο «Οικογένεια» που έχουμε στο WhatsApp μαζί με τα παιδιά, η Κυριακή, ο Λάζαρος και εγώ. Όταν έστειλε την κάμερα, λέει: «Την εγκατέστησες, πες μου τη διεύθυνση να μπω να δω το Λάκη». Γιατί είναι στην Πάφο ο Λάζαρος και ο Λάκη είναι μαζί μου. Ο Λάζαρος ετοιμάζεται να πάει στο εξωτερικό για δεύτερο μεταπτυχιακό και η Κυριακή θα πάει στο Άμστερνταμ για το πρώτο μεταπτυχιακό. Οπότε θα λείπουν και θα θέλουν να δουν το Λάκη. Οπότε θα μπορούν και αυτοί ανά πάσα στιγμή να μπαίνουν
θα την έχω συνέχεια ανοιχτή την κάμερα να δείχνει στο δωμάτιο του Λάγκη και αν είναι ο Λάγκη στο δωμάτιο του να τον βλέπουν. Επίσης το καταπληκτικό είναι ότι μιλάς, ο Αλέξης μου πήγε αυτή την κάμερα, μιλάς μέσω της εφαρμογής, μέσω του κινητού σου και σε ακούει το σκυλί, οπότε μπορείς να το καθησυχάσεις αν είναι ανήσυχο. Και νιώθω ότι το γεγονός ότι έχει έρθει ο Λάγκης στη ζωή μου και ειδικά αυτόν τον πρώτο καιρό που είμαστε συνεχίζουμε την εκπαίδευση στο σπίτι, ότι αυτό μου δίνει εξαιρετικά κίνητρα για να ξυπνάω πιο νωρίς, μου δίνει εξαιρετικά κίνητρα για να δίνω χρόνο στον εαυτό μου, γιατί ο χρόνος που ασχολούμαι με το σκύλο μου, να τον χαϊδέψω, να τον φιλήσω, να τον χτενίσω, να τον πάω βόλτα, να τον βγάλω έξω να πάει στην τουαλέτα, να του βάλω φαγητό να φάει, να του βάλω νερό να πιει, ο χρόνος που ξοδεύω, που χρησιμοποιώ να κάθομαι στη βεράντα, να διαβάζω το βιβλίο μου και να είναι ο σκύλος μου δίπλα μου, ήρεμος αυτός, ήρεμος κι εγώ, είναι χρόνος που στην ουσία δίνω σε εμένα. Ενώ η ζωή μου πριν την άφηξη του Λάκη ήταν ύπνος, φαγητό, ξεκούραση, χαλάρωση τηλεόραση και όλες οι άλλες ώρες δουλειά. Όλες οι άλλες ώρες δουλειά. Το ένα ραντεβού μετά το άλλο, η μία συνάντηση στο Skype μετά την άλλη, το ένα σεμινάριο μετά το άλλο, η μία ομάδα μετά την άλλη, το ένα γράψιμο μετά το άλλο και καθόλου χρόνος για μένα. Καθόμουν το βράδυ να δω τηλεόραση, τόμα. Και πολλές φορές αποκοιμιόμουν και στον καναπέ. Ενώ τώρα, επειδή είναι ο Λάκη και επειδή έχω συνδεθεί με τον Λάκη και επειδή έχω επενδύσει χρόνο, χρήμα και ενέργεια ούτως ώστε να μάθω πώς να είμαι με τον Λάκη, και ακόμη μαθαίνω, και ο Αλέξης έχει άλλα δύο σχολεία που θα μας κάνει, μου είπε από το Σεπτέμβριο το δεύτερο σχολείο που θα πηγαίνουμε εκεί στο εκπαιδευτικό κέντρο του Αλέξη, ο Λάκη και εγώ θα κάνουμε την εκπαίδευσή μας και θα φεύγουμε, δεν θα ξαναμείνει εκεί, θα πάει να μείνει εκεί όταν με το καλό ανοίξουμε και θα κάνουμε παρουσιάσεις και συναντήσεις στην Ελλάδα, θα πάει ο Αλέξης να μείνει, ο Λάκη να μείνει στον Αλέξη και θα μπορέσω και εγώ να έρθω στην Ελλάδα. Λοιπόν, άρα συνειδητοποιώ τώρα σιγά σιγά και ξαναλέω, είμαι πολύ καινούρια σκυλομαμά, ο Λάκη ήρθε 31 Μαρτίου στο σπίτι, έζησε μαζί μου 42 μέρες, μετά για 32 μέρες πόσες ήταν στην εκπαίδευση και πήγαινα και τις μισές μέρες δεν τον έβλεπα, τώρα είναι η τρίτη μέρα που είμαστε μαζί στο σπίτι, ξαναλέω, δεν είμαι παλιά σκυλομαμά, δεν είμαι έμπειρη, μαθαίνω, ως ψυχολόγος έχω την περιέργεια να καταλάβω πώς λειτουργούν αυτά τα πράγματα. Τώρα κάνουν νόημα τόσα πολλά πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να τα συναισθανθώ όπως τα συναισθάνομαι τώρα. Είχα πολλές πελάτες οι οποίες ήταν σκυλομαμάδες και μου μιλούσα για τα παιδιά τους και καταλάβαινα πως τα αγαπούσαν, αλλά δεν μπορούσα να καταλάβω όπως καταλαβαίνω τώρα τη σύνδεση που έχουμε με το ζώο τους. Όχι ότι δεν σεβόμουν την αγάπη προς τα ζώα τους σε καμία περίπτωση και πολλές φορές είχα εισηγηθεί σε ανθρώπους που έκαναν θεραπεία κοντά μου, αν θέλεις και αν μπορείς και αν μπορείς να αναλάβεις την ευθύνη να πάρεις ένα κατοικίδιο. Και εγώ το έλεγα ότι θα ήθελα πολύ να είχα ένα κατοικίδιο, αλλά να έχω χρόνο για να ασχοληθώ με το κατοικίδιο. Αυτά τα νέα για την αντικαταθλιπτική δράση των κατοικιδίων, αλλά ξανατονίζω, χρειάζεται υπευθυνότητα και χρειάζεται να επενδύσουμε χρόνο, ενέργεια, για να ασχοληθούμε με τα κατοικίδια μας. Δεν το φέρνουμε απλώς στο κατοικίδιο και το παρατάμε στην αυλή ή το παρατάμε στο σπίτι και εμείς γέρνουμε πίσω και λέμε «Α, έχω κατοικίδιο». Έτσι δεν έχεις κατοικίδιο, έτσι ταλαιπωρείς και το κατοικίδιο και τον εαυτό σου και το σπίτι σου. Διάβαζα σήμερα και αναστατώθηκα πάρα πολύ ότι λέει κάποιοι έδιναν δώρο χελωνάκια σε γενέθλια παιδιών και ότι λέει αυτά τα χελωνάκια κακοποιούνταν και στη μαζική τους μεταφορά από το εξωτερικό για να τα φέρουν και ο Χάρης ο Βασιλιάδης στη σελίδα του στο Facebook έχει βάλει μια ανάρτηση, μπείτε στη σελίδα του, Λάκη, του Χάρη του Βασιλιάδη να το δείτε, εκεί το διάβαζα στο Χάρη και, λέει, και έλεγε, μιλούσε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή υπόθεση να αποκτήσει κάποιος κατοικίδιο, ότι πρέπει να είναι μια ενσυνείδητη απόφαση να την παίρνει και να μπορεί να τη στηρίξει. Η αλήθεια είναι πως για μένα την έχουν πάρει τα παιδιά μου, αλλά δεν πειράζει, τα ευγνωμονώ. Και να σας πω και το τελευταίο, να γελάσετε. Στο Family Chat βάζει ο Λάζαρος ένα στιγμιότυπο οθόνης από την ανάρτηση που έκανα χθες το βράδυ στην κοινότητα που είχα βρει εκείνη το οικονομήνυμα που λέει «I don't care if people don't like me, I care about dogs, if dogs like me». Και γράφει «Καταφέραμε και την κάναμε dog person», «Καταφέραμε και την κάναμε άνθρωπο που της αγαπά τους σκύλους», «Χα, χα, 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 ευχαριστώ παιδιά».
Και τώρα μεγαλώνοντας το στολάκι συνειδητοποιώ ότι πράγματα που κατάλαβα για τα ανθρώπινα παιδιά, που τα κατάλαβα μέσω της μεθόδου trial and error, μεγαλώνοντας τα δικά μου τα παιδιά και που τα καταγράφω με λεπτομέρειες του βιβλίου μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά». Ευτυχώς, στην περίπτωση του Λάκη, υπήρχε ο Αλέξης και η εκπαίδευση, η συμπεριφορική εκπαίδευση του Αλέξη, τόσο του διοκτήτη όσο και του σκύλου, που τα μάθαμε νωρίς για να μην ζημιώνονται ούτε ο Λάκη, να μην ζημιωθεί ούτε ο Λάκη, ούτε εμείς, ούτε εγώ. Τώρα, το άλλο που ήθελα να πω, τι ήθελα να πω, το να θυμηθώ τι ήθελα να πω, το θυμηθώ που θα πάει, κάτι άλλο θυμόμουν να πω. Πρέπει, ναι, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όσοι έχουμε κατάθλιψη και όσοι βρισκόμαστε σε βαθιά κατάθλιψη, αν βρισκόμαστε σε βαθιά κατάθλιψη, σίγουρα δεν είναι η περίοδος για να λάβουμε την ευθύνη μεγαλώματος ενός κατοικιδίου και συγκατοίκησης με ένα κατοικίδι. Και είναι κατανοητό. Εάν όμως ψάχνουμε να βάλουμε κάποια δομή στη ζωή μας και να δώσουμε κάποιο νόημα στη ζωή μας, εάν δεν έχουμε νόημα στη ζωή μας και αν νιώθουμε ότι η ρουτίνα μας η καθημερινή είναι πολύ κουραστική και έχει μόνο υποχρεώσεις και μόνο ευθύνες και δεν έχει καθόλου χαρά και διασκέδαση και ψυχαγωγία και έχουμε και την οικονομική δυνατότητα και τη δυνατότητα του χώρου και του σπιτιού που βολεύει, το να υιοθετήσουμε ένα κατοικίδιο, υιοθετήσουμε όχι να αγοράσουμε, και να νοιαστούμε γι' αυτό και να μάθουμε να το μεγαλώνουμε και να μεγαλώνουμε και εμείς μαζί του, μπορεί να είναι μια εξαιρετική σκέψη, εξαιρετική ιδέα που να βοηθήσει και να σώσουμε μια ψυχούλα, αλλά και εμείς να έχουμε μια καλύτερη ζωή. Ξαναλέω όμως ότι θέλει χρόνο. Θέλει χρόνο και κόπο, χρειάζεται να επενδύσεις αυτό και είμαι σίγουρη πως θα γράψετε κι εσείς που είστε πολύ περισσότερα χρόνια σκυλομαμάδες και σκυλομπαμπάδες, θα γράψετε ότι από ένα σημείο και μετά όλα κυλάνε πολύ πιο εύκολα και δεν χρειάζεται τόση προσπάθεια και τόση έγνοια και το σκυλί παίρνει το κολάι του και ο άνθρωπος παίρνει το κολάι του. Αυτά προς το παρόν για την εμπειρία μου με το σκύλο μας και με τη σκυλοκατάσταση. Φιλιά σε όλους, τα πούμε σύντομα. Γεια!